συζήτηση, όπου ο συντονιστής και ο κύριος Πλάτων Τίνιος θα μας στήσουν ομιλητές. Κύριε Υπουργέ, το βήμα δικό σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, ακούγομαι? Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επειδή είναι η πρώτη δημόσια παρέμβασή μου μετά από το πολύ δυσάρεστο γεγονός που συνέβη σήμερα, τον θάνατο της Φόφης Γεννηματά, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι έφυγε από κοντά μας μία γυναίκα πολύ γενναία, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και είναι πραγματικά εξαιρετικά λυπηρό. Φεύγουμε και πάμε στο βασικό μας θέμα. Τρία ερωτήματα θα προσπαθήσω να απαντήσω με βάση το θέμα αυτού του πάνελ. Τι συνέβη με την οικονομία στη διάρκεια της πανδημίας, πώς ήρθε το RRF, το Ελλάδα 2.0, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και πώς θα επιδράσει στο σύστημα υγείας και τι μπορούμε να κάνουμε στο ίδιο πεδίο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η πανδημία είναι ίσως η μεγαλύτερη οικονομική κρίση από πλευράς μεγέθους της σύγχρονης εποχής. Αν σκεφτείτε ότι μετά από πολλές δεκαετίες είχαμε για πρώτη φορά μία ύφεση παγκόσμια με μείωση του παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος και μία κρίση που κατά τη γνώμη μου οι περισσότερες χώρες αντιμετώπισαν από πλευράς οικονομικής με ορθολογικό τρόπο και με μία σχετική επιτυχία σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις που ενώ είχαν πολύ μικρότερο αντικειμενικό μέγεθος είχαν πολύ βαρύτερες επιπτώσεις. Η Ελλάδα αντιμετώπισε αυτή την πανδημία όντας η πλέον ευάλωτη χώρα της Δυτικής Ευρώπης στο φαινόμενο αυτό. Γιατί ήμασταν ευάλωτοι? Όχι μόνο διότι είχαμε περάσει μία πολύ μεγάλη κρίση, την περίφημη κρίση των μνημονίων ή του κινδύνου χρεοκοπίας και εν μέρη χρεοκοπίας της περίοδου της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά κυρίως διότι η δομή της οικονομίας της ήταν πάρα πολύ ευάλωτη σε μία πανδημία. Και η δομή της κοινωνίας της θα συμπλήρωνα. Γιατί ήμασταν ευάλωτοι? Διότι είχαμε έναν από τους πιο γυρασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη, νομίζω τον δεύτερο πιο γυρασμένο, ανάλογα πώς το μετρήσεις, το βαθμό γύρανσης, που σημαίνει με δεδομένη την προτίμηση που είχε αυτός ο ιός στους περισσότερο ηλικιωμένους, με πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτων και νοσοκομιακών και νοσηλιών κτλ. Δεύτερον, διότι η κρίση αυτή έπληξε κατεξοχήν τις υπηρεσίες τουρισμού, ψυχαγωγίας, εστίασης, πολιτισμού, αθλητισμού, οι οποίες ως μερίδιο του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικότερες σε σχέση, θα έλεγα, με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αν τις πάρετε όλες μαζί. Τρίτον, διότι η Ελλάδα από πλευράς κοινωνικής και γεωγραφικής δομής ήταν εξαιρετικά ευάλωτη, διότι είχαμε δύο πολύ μεγάλα αστικά κέντρα που ευνοούν τη μετάδοση των ασθενειών λόγω του συγχρονισμού των ανθρώπων και διότι είμαστε ένα γεωγραφικό σταυροδρόμι που έχει ταυτόχρονα νόμιμη
μετακίνηση πληθυσμών με τη μορφή των εποχικών εργατών. Παράνομη ή παράτυπη, είναι σωστότερο, λάθος το παράνομη, παράτυπη μετανάστευση σε μεγάλους αριθμούς και τον τουρισμό, ο οποίος πέραν του οικονομικού κόστους είχε εκ των πραγμάτων και αυξημένο υγειονομικό κόστος λόγω της μετακίνησης των πληθυσμών. Και θα προσθέσω και τα θέματα κουλτούρας, τα οποία παίζουν ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά τα χρόνια, τα δύο τελευταία, άλλαξαν οι συνήθειές μας. Πάψαμε να αγκαλιαζόμαστε, να χαιρετιόμαστε, αλλά στην πρώτη φάση ήμασταν κατεξοχήν ευάλωτοι, όπως ευάλωτοι είμαστε και από πλευράς κάποιων αντιλήψεων του πληθυσμού σε θέματα εμβολιασμού, οι οποίες αποδεικνύονται βαθύτερες ή ασδήποτε εκστρατείας ενημέρωσης ή και πειθούς. Όχι όλου του πληθυσμού, αλλά αξιόλογων τμήματων του. Όλα αυτά καθιστούσαν τη χώρα εξαιρετικά οικονομικά ευάλωτη και επέβαλαν και μια πολύ μεγάλη έκταση παρέμβαση, η οποία όμως είχε κατά τη γνώμη μου θετικό αποτέλεσμα, διότι πραγματικότητα έδειξε ότι δεν είχαμε τους δύο μεγαλύτερους φόβους μας μετά την πραγματοποίηση της, μετά την έναρξη της πανδημίας. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο προσωπικό οικογενειακό. Συγχωρέστε με, πολύ, ένα πολύ σοβαρό οικονομικό θέμα. Θα πρέπει να φύγω μόλις τελειώσει η ομιλία μου. Λοιπόν, όλα αυτά είχαν ως συνέπεια η οικονομία που ήταν ευάλωτη να υποστεί ένα πρόσθετο πλήγμα, κυρίως στα δημοσιονομικά. Καταφέραμε το οικονομικό μέρος της πανδημίας, δηλαδή κλείσιμο επιχειρήσεων, απώλειες θέσεων εργασίας κτλ., το παραγωγικό, αν θέλετε, μέρος της πανδημίας, να μην έχει σημαντική επίπτωση. Όμως αυτό έγινε εις βάρος του δημοσιονομικού κόστους, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Υπερεύει η απώλεια η δημοσιονομική, χρήματα που δώσαμε και χρήματα που χάσαμε ως προς το ΑΕΠ, τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, και το αυστηρά δημοσιονομικό κόστος των μέτρων αφαιρούνται τα χρήματα που χάσαμε και βάζουμε μόνο αυτά τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δαπανίσαμε ή απολέσαμε συνειδητά ως έσοδα, ως μέτρα πολιτικής, τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστια τα ποσά. Υπολογίσετε ότι αυτά προστίθενται σε ένα ήδη πολύ μεγάλο χρέος. Το καλό σε αυτή την υπόθεση ήταν ότι χάρη και στη διαπραγμάτευση που έκανε η κυβέρνηση είχαμε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή παρέμβαση και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της χώρας σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αυτή βοήθεια. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπολογίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το υλοποιήσουμε σωστά, να καλύψουμε πάνω από το μισό από το δημοσιονομικό κόστος που έφερε η πανδημία και να βάλουμε την χώρα σε μια πορεία, σε μια τροχιά ανάπτυξης και επενδύσεων που δεν είχε υπάρξει τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 ή και περισσότερα χρόνια, αν υπολογίσουμε ότι η ανάπτυξη αυτή θα είναι πραγματικά παραγωγική ανάπτυξη εξωστρεφής και θα στηρίζεται σε επενδύσεις που θα είναι βιώσιμες και μακροχρόνια επωφελείς και για την κοινωνία και για την οικονομία.
Το μπαίνω λοιπόν από εδώ κατευθείαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Ελλάδα 2.0. Για τον τομέα της υγείας το σχέδιο αυτό είναι και πολύ μεγάλο και εξαιρετικά φιλόδοξο. Τι περιλαμβάνει? Θα σας πω μια συνολική εικόνα, αλλά τα ποσά για τα οποία μιλάμε αθρηστικά, αν υπολογίσουμε και αυτά που θα κινητοποιηθούν με την μορφή συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, θα ξεπεράσουν κατά σημαντικό βαθμό το 1,5 δις σε προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, πιθανότατα θα είναι παραπάνω από 2 δις σε προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Ποια είναι η διαφορά αυτού που διαβάζεται στο Ταμείο Ανάκαμψης με τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων? Εμείς βάζουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης τα ποσά αφαιρώντας τον ΦΠΑ και των δημοσίων επενδύσεων και αφαιρώντας και τις εκπτώσεις που προβλέπουμε στις δημόσιες επενδύσεις. Όταν βλέπετε, ας πούμε, ότι το Σπύρος Δοξιάδης θα είναι 254 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το πρώτο πρόγραμμα και αφορά την πρόληψη, μια τεράστια παρέμβαση στην πρόληψη που δεν έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα. Αυτό είναι χωρίς ΦΠΑ και χωρίς εκπτώσεις στις περιπτώσεις των δημοσίων δαπανών, δηλαδή στην πράξη αυτό το πρόγραμμα είναι πάνω από 300-350 εκατομμύρια ευρώ. Τι περιλαμβάνει λοιπόν η παρέμβαση στην υγεία? Περιλαμβάνει αυτό το μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης, περιλαμβάνει μαζικό εξυγχρονισμό και ανακαίνιση τόσο των υποδομών που έχουμε στην πρωτοβάθμια υγεία όσο και στη δευτεροβάθμια, πολύ μεγάλες επενδύσεις. Ένα κομμάτι είναι πιθανόν, ειδικά σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, να αξιοποιηθεί γι' αυτό και το εργαλείο των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνει μεγάλες επενδύσεις στην ψηφιακή αναβάθμιση με κεντρικό άξονα το να αποκτήσουμε όλοι ένα πραγματικό και λειτουργούντα ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή. Αυτό είναι κεντρικό, αλλά περιλαμβάνει και μεγάλες ψηφιακές παρεμβάσεις σε όλες τις υποδομές υγείας. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να συνδέονται σε ένα ενιαίο σύστημα που να διαλειτουργεί για να έχουν αποτέλεσμα. Η διαλειτουργικότητα θα είναι το κλειδί της επιτυχίας σε αυτή την περίπτωση. Περιλαμβάνει επιμέρους παρεμβάσεις σε υποδομές που είναι πρόσθετες στις γενικές παρεμβάσεις των ανακαινήσεων και του εξυγχρονισμού. Περίπου 60 εκατομμύρια είναι εκεί και περιλαμβάνει και ένα πρόγραμμα για την ψυχική υγεία 55 εκατομμυρίων και περιλαμβάνει και μια σημαντική μεταρρύθμιση που ταυτόχρονα αντικρίζεται με επενδύσεις που αφορά το περίφημο clawback. Ποια είναι η μεταρρύθμιση στο clawback? Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση η ελληνική πολιτεία στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης να το μειώσει πολύ σημαντικά στα επόμενα 4 χρόνια κατά αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, δεν θα σας πω τώρα τη λεπτομέρεια, και εάν δεν επιτευχθεί αυτή η μεταρρύθμιση θα πληρώσουμε κάτι το οποίο απολύτως απεύχομαι και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην συμβεί, και εγώ προσωπικά έχω ευθύνη εν μέρη γι' αυτό, θα πληρώσουμε από τον προϋπολογισμό για ένα μέρος αυτής της αποτυχίας. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε λόγο να πληρώσουμε από τον προϋπολογισμό, θα πρέπει η μεταρρύθμιση αυτή στο clawback να υλοποιηθεί. Ταυτόχρονα όμως παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης επενδυτικές επιδοτήσεις για τον χώρο του φαρμάκου με αντάλλαγμα τη μείωση αντίστοιχη του clawback ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση πολύ σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων
στη χώρα μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι μια πολιτική που ήδη την είχαμε αρχίσει από το 19-20 και εφαρμόζεται, θα προχωρήσει αρκετά περισσότερο και στη βάση του θα υπάρξουν πολύ σημαντικές επενδύσεις στον χώρο του φαρμάκου. Και κλείνω αυτή την εισαγωγική τοποθέτηση πηγαίνοντας στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, ξένων ιδιωτικών επενδύσεων, λέγοντας ότι στο ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε και πολλά άλλα εργαλεία για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, τα οποία αφορούν και τον χώρο της υγείας και του φαρμάκου κατεξοχήν. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία? Είναι καταρχήν πολύ σημαντικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη, ειδικά έρευνα και ανάπτυξη μέσω των πανεπιστημίων. Είναι η πρώτη φορά που τα ελληνικά πανεπιστήμια θα έχουν εκατοντάδες, κυριολεκτό, εκατομμύρια ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη, με προϋπόθεση όμως για να μπορέσουν να δαπανίσουν αυτά τα χρήματα, να έχουν ταυτόχρονη συγχρηματοδότηση ίδιου ύψους από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι μια επανάσταση για τα ελληνικά ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα ποσά, αλλά και διότι η προϋπόθεση της συγχρηματοδότησης είναι απαράβατη. Δηλαδή, τα χρήματα θα υπάρχουν μόνο εφόσον υπάρχει συγχρηματοδότηση, που σημαίνει ότι δίνονται πολύ μεγάλες δυνατότητες στον ιδιωτικό τομέα να προχωρήσει και σε ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, το άλλο μεγάλο εργαλείο, το οποίο αφορά όλη την οικονομία, αλλά αφορά ιδίως τομείς που υπάρχει έρευνα και ανάπτυξη, είναι τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι συνολικά 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 500 εκατομμύρια θα πάνε μέσω του InvestEU, άλλα 500 εκατομμύρια θα πάνε για χρηματοδότηση startups, καινούριων τελείως επιχειρήσεων, και εκεί θα υπάρχει αυξημένη ανάληψη κινδύνου από την πλευρά της πολιτείας. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα γίνει μέσω του ΤΑΝΕΟ. Και ένα άλλο κομμάτι, το μεγαλύτερο, περίπου 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πάει για επενδύσεις που θα έχουν 5 χαρακτηριστικά: πράσινες, ψηφιακές, εξωστρεφείς, προερχόμενες από συνεργασίες, συγχωνεύσεις ή εξαγορές, και έρευνα και ανάπτυξη. Αρκεί μία από αυτές τις επιλεξιμότητες για να μπει κανείς στα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δάνεια αυτά είναι εξαιρετικά ευνοϊκά. Τώρα που μιλάμε, αυτοί που θα μπουν πρώτοι θα έχουν ένα επιτόκιο της τάξης του 0,35%, για δάνεια που μπορούν να φτάνουν μέχρι και την 15ετία. Οι προϋποθέσεις είναι πολύ ξεκάθαρες, 20% τουλάχιστον ίδια κεφάλαια, 30% τουλάχιστον τραπεζική συμμετοχή, και εφόσον υπάρχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, μέχρι από 30 έως 50% συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, με μόνη προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν τα δύο προηγούμενα και θα τηρούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας που ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί και μπορεί κανείς να τους βρει στην Υπουργική Απόφαση στο site του Ταμείου. Οι κανόνες επιλεξιμότητας είναι αυτοί που σας είπα, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτά τα δάνεια θα δίνονται με μηδενική γραφειοκρατική παρέμβαση, με την έννοια ότι η επιλεξιμότητα θα βγαίνει από ένα μητρό ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι θα έχουν κάποιες μέρες ή εβδομάδες να πούνε ναι ή όχι, αν είναι επιλέξιμο ή όχι,
Και το μόνο άλλο που θα πρέπει να υπάρχει είναι η υπογραφή του δανείου από την τράπεζα, η οποία με ίδιους όρους, παρή πασού που λένε οι τραπεζίτες, θα δίνει το δάνειο μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα απελευθερώνεται αυτομάτως η επένδυση. Εάν κάποιος θέλει ταυτόχρονα να μπει σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, παράδειγμα έναν επενδυτικό νόμο ή αναπτυξιακό, θα μπορεί να μπαίνει, φτάνει η αίτηση να γίνεται την ίδια στιγμή με την έκδοση του δανείου και βεβαίως να τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας του άλλου χρηματοδοτικού εργαλείου. Αυτό το τελευταίο χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να δίνει μια πρόσθετη τυχόν επιδότηση, αν και οι επιδοτήσεις που θα δίνονται για τις μεγάλες επενδύσεις ειδικά θα είναι πολύ υψηλές μέσω της διαφοράς του επιτοκίου. Συνεπώς δεν ξέρω πόσοι θα χρειαστούν να αξιοποιήσουν για κάποιο άλλο εργαλείο. Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση που θα υπάρχει τέτοιο θέμα, θα μπαίνουμε σε μία σόρευση επιδοτήσεων, η οποία θα υπολογίζεται και θα βγαίνει ο τελικός λογαριασμός. Αυτό το εργαλείο των δανείων, το οποίο θα είναι, ήδη έχουμε 4 αιτήματα από τις 4 συστημικές τράπεζες που έχουν κατατεθεί για να συμμετάσχουν και κλείσαμε ήδη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κλείσουμε και με την EBRD και θα έρθουν και κάποιες άλλες μικρότερες τράπεζες, υποθέτω, σε επόμενες μέρες. Θα είναι ενεργό στα μέσα Νοεμβρίου, θα έλεγα, και θα μπορεί ήδη κανείς να πάει στις τράπεζες και να αρχίσει να διαπραγματεύεται με το επενδυτικό του σχέδιο. Οι επιλεξιμότητες είναι εκεί. Μπορούν όλοι να ξεκινήσουν να αξιοποιούν αυτό το εργαλείο. Το εργαλείο αυτό δεν έχει περιορισμούς κλάδων. Το επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχουν CAD, εκτός από κάποιες που δεν επιτρέπονται τελείως σημειακά τύπου καπνικά προϊόντα κτλ. Αλλά γενικότερα είναι ένα πολύ ανοιχτό εργαλείο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλη την οικονομία για τα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια. Αυτή είναι η συνολική εικόνα. Θα με συγχωρέσετε, δεν θα μπορέσω να μείνω στο πάνελ γιατί συμβαίνει ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό θέμα και πρέπει να φύγω αυτή τη στιγμή. Θα ακυρώσω και όλα τα υπόλοιπα ραντεβού που έχω. Είναι θέμα υγείας, οπότε όντας αυτό το συνέδριο αντιλαμβάνεστε ότι τα θέματα υγείας έχουν προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό και ευχόμαστε όλοι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει να διευθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνεχίζουμε τις εργασίες για το ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης στην αναβάθμιση του σύστηματος υγείας και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ο επόμενος ομιλητής μας θα είναι, η παρουσία του θα είναι διαδικτυακά. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Πρεζεράκος, καθηγητής και Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, ο οποίος θα δώσει μια πιο υγειονομική σκοπιά. Κύριε Πεζεράκο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά μου. Καλησπέριζω όλους τους συμμετέχοντες και τα μέλη του πάνελ. Ακολουθώντας τα όσα είπε ο Υφυπουργός, τον οποίο και εγώ με τη σειρά μου εύχομαι να ξεπεραστεί οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, θα αναλύσουμε, θα γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στο ποια είναι τα έργα αυτά, είτε έχουν επενδυτικό είτε μετασχηματιστικό ρόλο στο σύστημα υγείας, στον τομέα υγείας γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, απλώς να θυμίσουμε, υπάρχει από ό,τι βλέπω μια καθυστέρηση στην ανταπόκριση της αλλαγής των διαφανειών. Δεν ξέρω αν ακούνε. Ο
Ωραία. Ποια ήταν τα ιστορικά ορόσημα 27 Μαΐου του 2020. Προτάθηκε το προσωρινό μέτρο ανάκαμψης Next Generation EU ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. 21 Ιουλίου 2020 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε μια πολιτική συμφωνία σχετικά με την θέσμη αυτή τη συγκεκριμένη. 17 Ιουνίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, γνωστό ως Ελλάδα 2.0, ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ και εξέδωσε πρόταση εκτελεστικής απόφασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη διάθεση 17,8 δισεκατομμυρίων ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων, γι' αυτά κυρίως θα μιλήσω ως Υπουργείο Υγείας, και 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για την περίοδο 2021-2026. Στις 21 Αυγούστου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμείευσε τα πρώτα 4 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα ως προχρηματοδότηση, αντιστοιχή περίπου στο 13% της επιχορήγησης και της κατανομής δανείων της χώρας μας στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού. Και προ-15ημέρου περίπου αναρτήθηκε και το σύστημα διαχείρισης του διαχείρισης αυτών των κονδυλίων. Οπότε πλέον αρχίσαμε συγκεκριμένα συντάσσουμε τα τεχνικά δελτία, τα οποία ήταν πολύ όρημα. Εδώ και καιρό θα σταθώ σε, θα αναλύσουμε λεπτομερέστερα στη συνέχεια το συγκεκριμένο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στη διαφάνεια. Όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Χυλακάκης, ο υπουργός, 1,5 δισεκατομμύριο επιχορηγήσεις για τον τομέα υγείας, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 5 από αυτά τα έργα, τα μεγάλα έργα, έχουν μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα όπως προείπαμε και 5 καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα. Στα πρώτα έχουμε τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, τις οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας μέσα από το ΚΕΔΕΚΝΗ, τον Οργανισμό για την Ανάπτυξη των DRGs, των κλειστών ενοποιημένων νοσηλείων, την υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας, πυροδοξιάδης, το οποίο γι' αυτό ειδικά να πω ότι είναι νομοθετημένο, είχε μπει και στο νόμο για τη δημόσια υγεία. Άκουσα προηγουμένως ότι συμμετέχει και ο κύριος Κυριόπουλος, ήταν ουσιαστικά ο εμπνευστής του προγράμματος, μας βοήθησε. Συνέβαλε σημαντικότητα στη γραφή του συγκεκριμένου νόμου, ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Κατά ένα προφητικό τρόπο, στην αρχή της πανδημίας, κάποια πράγματα προλάβαμε να κάνουμε, κάποια άλλα θα γίνουν και με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην πορεία. Τέταρτο έργο, η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η μεταρρύθμιση του μηχανισμού Clawback, σε αυτό δεν θα σταθούμε ιδιαίτερα αφού το ανέπτυξε το παρουσίασμα μόλις προηγουμένως ο Υφυπουργός, και τα επενδυτικά προγράμματα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας, το σύστημα κατοίκων νοσηλείας της περίθαλψης, οι ανακαινήσεις και ο εξυγχρονισμός νοσοκομείου σε ολόκληρη την Ελλάδα, η είδηση του κέντρου ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία και οι νέες υποδομές για τη στέγαση των εργαστηρίων κυταρικής και γενετικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Μεταρρύθμιση πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Τα μπλε σκούρα μπλε μπόξες, κουτάκια, φαίνονται τα υποέργα τα οποία περιλαμβάνει, την αναβάθμιση των υποδομών, την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, την οργανωτική ενδυνάμωση, την επανεκπαίδευση του προσωπικού, είναι στο περισσότερα έργα προβλέπεται η επιμόρφωση του προσωπικού και η διαχείριση των χρονίων παθήσεων. Κάποια από αυτά τα έργα μπορεί να μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, για επενδύσεις. Εννοείται ότι όλα πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν τεθεί από το Ταμείο. Για παράδειγμα, μια και μιλάμε για την αναβάθμιση των υποδομών, τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όσο και στα νοσοκομεία, στην δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια περίθαλψη, στοχεύουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος
προκύπτει από τη λειτουργία των υποδομών αυτών. Όσο αφορά τώρα στο δεύτερο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, έχουμε τις οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας σχετικά με το ΚΕΤΕΚΝΗ, το Κέντρο για την Ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, των ενοποιημένων κλειστών νοσηλείων, κλειστών ενοποιημένων νοσηλείων. Ήδη υπάρχει εμπειρία, ήδη εδώ και χρόνια αναπτύχθηκε το σύστημα, πλησιάζει, είναι κάτι λιγότερο από δεκαετία, που εφαρμόζονται. Οπότε τώρα υπάρχουν και οι πόροι προκειμένου να προχωρήσουμε στην δημιουργία, στην βελτίωση των και των πρωτοκόλων, αλλά και της ταξινόμησης των διαγνώσεων, προσαρμόζοντας τις σύγχρονες ταξινομήσεις. Και προσαρμόζοντάς κυρίως στο φάσμα νοσημάτων που έχουμε στην Ελλάδα. Όσο αφορά τον ΟΔΙΠΗ, όπως ξέρετε όλοι, είναι ένας καινούριος, ένα νεοσύστατος οργανισμός. Έγινε πριν λίγους μήνες, δημιουργήθηκε. Ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας. Μέσα από τους πόρους θα μπορέσει και αυτός πλέον να πετύχει αυτά που προβλέπονται, όπως την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, ανάπτυξη του Εθνικού Χάρτη Υγείας, ανάπτυξη προτύπων για την ασφάλεια των ασθενών και την ανάπτυξη του πλαισίου αξιολόγησης αποδοτικότητας της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας. Κάτι που λείπει από το σύστημα, εδώ και πολλά χρόνια γίνονται σε ερευνητικό, θεωρητικό επίπεδο. Πάρα πολλές μελέτες έχουν αναπτυχθεί. Πρέπει κάποια στιγμή όμως η αξιολόγηση να μπει όχι μόνο στο νοσοκομείο, όπως και σε άλλους τομείς του δημόσιου βίου. Οπότε να προχωρήσουμε με συγκεκριμένους δείχτες πλέον, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πώς δουλεύει το κάθε νοσοκομείο και κάθε υπηρεσία υγείας. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Εδώ περισσότερο έγινε από το πρόγραμμα αυτό, η προσπάθεια και η προετοιμασία όλη έγινε από το Υφυπουργείο Ψυχικής Υγείας, από την Υφυπουργό, την κυρία Ράπτη. Πολλά από αυτά εδώ έχει να κάνει σχετικά με τη θεραπεία, υπηρεσίες θεραπευτικές, παρεμβάσεις θεραπευτικές σε πάσχοντες. Κάποιες άλλες παρεμβάσεις που αφορούν σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, προληπτικού κυρίως χαρακτήρα, περιλαμβάνονται και στο Σπύρος Δοξιάδης και γενικότερα στο Εθνικό Σχέδιο για την Δημόσια Υγεία, επαναλαμβάνω, λόγω του προληπτικού τους χαρακτήρα. Στη μεταρρύθμιση δεν θα σταθώ, όπως σας είπα προηγουμένως, τα ανέπτυξε πάρα πολύ καλά πολύ αναλυτικά ο Υφυπουργός. Ακολουθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα υγείας. Εδώ μιλάμε για αυτό το περιβόητο εθνικό φάκελο υγείας, ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, πείτε τον όπως θέλετε. Να κάνω μία παρένθεση εδώ. Σε αυτά τα έργα, με αφορμή την πανδημία της COVID-19, πέρα από τα προβλήματα και όλη αυτή την αναστάτωση που αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, θα ακολουθήσουν και οι επόμενοι, υποθέτω, ότι βλέπω είναι ουσιαστικά η εισήγηση του κυρίου Λιαργκόβα για αυτές τις επιδράσεις που είχε η πανδημία, είχε και κάποια καλά. Τα καλά ποια ήταν? Το ότι εφαρμόσαμε μέσα σε πολύ μικρό χρόνο πράγματα τα οποία δεν είχαμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρομαι κυρίως ως παράδειγμα, μάλλον χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα αναφερθώ στην ανάπτυξη του Μητρώου ασθενών από COVID-19, το οποίο μέσα σε αυτό τον 1,5-2 χρόνια σχεδόν που λειτουργεί και στο οποίο Μητρώο έχουν πρόσβαση με την έννοια του δικαιώματος εγγραφής δεδομένων, χιλιάδες γιατροί και όχι μόνο, και φαρμακοποιοί πλέον όπως γνωρίζετε, λόγω των διαγνωστικών εξετάσεων που γίνονται για την COVID, όχι μόνο της PCR που γίνεται από τα διαγνωστικά κέντρα και από τα νοσοκομεία, αλλά και με τα self-test ακόμη, καθώς και με τα rapid test. Εδώ έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία πλέον και θεωρούμε θα γλιτώσουν πολύ χρόνο και από την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιάζονταν στην εξέλιξη όλων αυτών των μητρών.
Θα προχωρήσω λίγο γρήγορα για να υστερήσω τον χρόνο από τους άλλους. Σύστημα κατοίκων ασυλίας και περίθαλψης, όπως ξέρετε, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και υποδειγματικές προσπάθειες, αλλά το κακό με αυτές τις προσπάθειες ήταν ότι ήταν αποσπασματικές και μόνο. Εδώ πλέον, μέσα από το πρόγραμμα, μας δίνεται η ευκαιρία να οργανώσουμε το σύστημα της κατοίκων ασυλίας και περίθαλψης, με κύριο όφελος βέβαια το να ανακουφιστεί το σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης και να μειωθεί και η ταλαιπωρία βέβαια των ασθενών και να απολαμβάνουν μέσα στο περιβάλλον τους, να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα υγείας όπου αυτό είναι εφικτό, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ανακαινήσει και εξυγχρονισμός των νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είπαμε λοιπόν ότι εδώ το μεγάλο καλό, η μεγάλη επιδίωξη, ο στόχος που πρέπει να πετύχουμε μέχρι το 25-26 είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Είναι μια χρυσή ευκαιρία πραγματικά να επενδύσουμε σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, προκειμένου η λειτουργία των νοσοκομείων και των υπολείπων δομών υγείας, υπηρεσιών υγείας, να μην επιφέρει, να μην έχει αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον. Η ίδρυση του Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία είναι ένα από τα εμβληματικά νοσοκομεία της χώρας μας. Έχει αποδείξει και αυτή την περίοδο των δύο χρόνων και την περίοδο της πανδημίας της COVID-19 ότι είναι ένα μεγάλο κρατεό νοσοκομείο. Η ίδρυση του συγκεκριμένου κέντρου θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών ασθενών με καρκίνο που γεννούν μια αυξημένη ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες που ως εκ τούτου, όπως αντιλαμβάνεστε, γεννά και αύξηση στη ζήτηση τμήματων ακτινοθεραπείας στην χώρα μας. Νέες υποδομές για τη στέγαση των εργαστηρίων κυταρικής και γενετικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να μπορέσει να συμβαδίσει η παροχή υπηρεσιών του με τις αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας ασθενών, και μιλάμε για ασθενείς κυρίως με κακοήθεις αιματολογικές ασθένειες, μεταμοσχευθέντες, μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων και γενικότερα τον εξυγχρονισμό, να προχωρήσουμε σε βιοιατρικές τεχνολογίες περισσότερο σύγχρονες. Κράτησα για το τέλος και με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Υγείας, θα μου επιτρέψουν οι συνάδελφοί μου από το Υπουργείο Υγείας για αυτή την υπέρβαση που κάνω, τον κατάκτησμα του ρόλου μου, την υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης δημόσιας υγείας Σπύρος Δοξιάδης. Ενώ έχει ενταχθεί στα μεταρρυθμιστικά προγράμματα και ως έτσι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μην ξεχνάμε ότι στην πρόληψη ισχύει ο χρυσός κανόνας του ότι για κάθε ένα ευρώ που επενδύω σε δράσεις πρόληψης, αυτό μου αποδίδει 14 ευρώ. Δεν είναι βέβαια οι οικονομικοί οι λόγοι για τους οποίους αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται. Απλώς προσπαθούμε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ανθρώπων όπου μπορούμε να προλάβουμε νοσήματα, κυρίως υψηλού επιπολασμού, σε αυτά αναφερόμαστε. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Το είπε προηγουμένως ο κύριος Πυλακάκης και αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο εκτεταμένη, τόσο οργανωμένη προσπάθεια για προσυμπτωματικό έλεγχο, για screening στην χώρα μας. Έχει 4 άξονες, την πρωτογενή πρόληψη, την δευτερογενή πρόληψη, την τριτογενή πρόληψη και το λειτουργικό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Αυτό που θα ήθελα να πω, χωρίς να σας τρομάζει το σχήμα, είναι ότι η δουλειά αυτή άρχισε πριν ακόμα γεννηθεί η ιδέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της δημιουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ξεκίνησε με αφορμή την ανάγκη για την δημιουργία, την εκπόνηση ενός νομοσχεδίου
που θα αφορά σε μια σύγχρονη δημόσια υγεία. Αυτό ξεκίνησε από το 2019, ψηφίστηκε το Φεβρουάριο, όπως σας είπα, του 2020, δημοσιεύθηκε κάπου τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, τότε που είχαμε και τα πρώτα κρούσματα, κρούσματα της COVID-19 στην χώρα μας. Στην πορεία, όπως προέβλεπε το νομοσχέδιο, αναπτύχθηκε, εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο παρουσιάστηκε στις 15 Απριλίου του 2021, πάντως σύμφωνα με τον νόμο, και παρά τα προβλήματα που είχαμε και στοχεύαμε στην αντιμετώπιση της πανδημίας, οφείλαμε να κάνουμε τα όσα προβλέπονται νομοθετικά. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, όπου παρουσιάστηκε το συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο στις 15 Απριλίου του 2021, παρουσία μάλιστα και του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπης, του Δόκτωρα Χάνς Κλούγκερ. Μέρος του σχεδίου, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, είναι και το Σπύρος Δοξιάδης, το οποίο στο μεγαλύτερο του ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό των δράσεών του, οι οποίες είναι οι ακόλουθες, χρηματοδοτείται από τα κονδύλια αυτά, από τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Στην πρωτογενή πρόληψη, λοιπόν, εντάσσεται το πρόγραμμα υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προαγωγής Σωματικής Άσκησης και Υγιεινής Διατροφής. Το λέω και ως απάντηση, άκουσα στο προηγούμενο τραπέζι τον καθηγητή, τον κύριο Κρούσο, που έκανε μια παρέμβαση για το lifestyle. Ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε ως χώρα, ένα αρνητικό ρεκόρ στην Ευρώπη, είναι η παιδική παχυσαρκία. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος δημόσιας υγείας, θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ, η παρεμβάση πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και προαγωγή της ψυχικής υγείας τους, επαναλαμβάνω, στη συνεργασία με την Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας, παρεμβάσεις που αφορούν στη σωματική υγιεινή. Στη δευτερογενή τώρα πρόληψη περιλαμβάνεται το περιβόητο πλέον Εθνικό Σχέδιο Προσυμπτωματικού Ελέγχου για την πρώιμη ανίχνευση νοσημάτων υψηλού επιπολασμού. Έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα ο καρκίνος του μαστού, μια και είναι και η μέρα του καρκίνου του μαστού, ο καρκίνος του μαστού λοιπόν, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, ο καρκίνος του παχαίους εντέρου, καθώς και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Στον ίδιο άξονα της δευτερογενούς πρόληψης εντάσσεται... Ζεράκο, και... μπορείτε να ολοκληρώσετε παρακαλώ, γιατί έχουμε υπερβεί πολύ το χρόνο. Ναι, είναι τελευταία διαφάνεια, κλείνουμε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικού Προγενετικού και Περιγεννητικού Ελέγχου. Έχουμε την τριτογενή πρόληψη που αναφέρεται στην ψυχοκοινωνική ένταξη για αποκατάσταση ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, την ανακουφιστική φροντίδα για ασθενείς με καρκίνο και όλες τις παρεμβάσεις για την διοργάνωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και περιμένω, θα παραμείνω μαζί σας για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πεζεράκο. Τώρα πηγαίνουμε στο πυρήνα της εκδήλωσης για την επιπτώση της πανδημίας στην οικονομία. Ο κύριος Ταλκόβας έχει 6 λεπτά. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο είναι, όπως και όλα τα συνέδρια που γίνονται κάθε χρόνο και στα οποία συμμετέχουμε χαρά, είναι πάρα πολύ σημαντικά και συνεισφέρουν στον τόπο, στον τομέα της υγείας και ευρύτερα στο δημόσιο διάλογο. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι και σύντομος για να εξοικονομήσουμε και χρόνο. Άκουσα με προσοχή και τις προηγούμενες ομιλίες. Νομίζω ότι εφόσον έχει παρακολουθήσει κανείς τις δύο αυτές τοποθετήσεις του κυρίου Υπουργού και του κυρίου Γενικού Γραμματέα, αντιλαμβάνεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι πράγματι κάτι το πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι, αφού βεβαίως παραδεχτούμε ότι αυτό που ήρθε η πανδημία δημιούργησε πολλά δεινά, πρώτα απ' όλα κόστησε σε ανθρώπινες ζωές, και αυτό είναι το χειρότερο όλων, ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οφείλω να παρατηρήσω ότι έκανε ένα καλό. Το καλό είναι ότι αφύπνισε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
αφύπνισε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση πολύ πιο αποτελεσματικά από την προηγούμενη ή από τις προηγούμενες οικονομική κρίση ή κρίσης Brexit ή γενικώς από τις προηγούμενες κρίσεις που έλαβαν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδειξε μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη αλληλεγγύη αυτή τη φορά σε σχέση με το παρελθόν. Δημιούργησε αυτό το Next Generation EU, το οποίο είναι ένα ταμείο στο οποίο βγαίνει μπροστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δανείζεται από τις διεθνείς αγορές και στη συνέχεια χρηματοδοτεί τα κράτη που υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Αυτό δεν είχε συμβεί στην προηγούμενη οικονομική κρίση. Αν σκεφτούμε εμείς ως χώρα πώς νιώθαμε και πόση δυσκολία ζητούσαμε αυτή την αλληλεγγύη να τη δούμε έμπρακτα, τότε πραγματικά βλέπουμε ότι είναι δύο διαφορετικές πρακτικές τις οποίες εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αφορμή λοιπόν την πανδημία, είναι δεδομένο ότι η αλληλεγγύη είναι παρούσα, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Το δεύτερο που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι το σχέδιο αυτό είναι αντίστοιχο του σχεδίου Marshall. Είναι μεγάλο. Φτάνει στο 8-9% σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως αντίστοιχα και το σχέδιο Marshall, όταν αντιμετώπιζε τις καταστροφές των οικονομιών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, των ευρωπαϊκών οικονομιών. Άρα μιλάμε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σημαντικότερη για τη χώρα μας, η οποία εδώ και δύο δεκαετίες αντιμετωπίζει μια αποεπένδυση, αντιμετωπίζει πολύ χαμηλά επίπεδα επενδύσεων, όπου και οι αποσβέσεις το τελευταίο διάστημα είναι μεγαλύτερες από την ενίσχυση του πάγιου εξοπλισμού. Επομένως, μιλάμε για κάτι πολύ σημαντικό. Το τρίτο που θα ήθελα να παρατηρήσω, να προσθέσω και άλλη μια παρατήρηση, είναι ότι ήταν εντυπωσιακή, και ερχόμενος πλέον στην Ελλάδα, ήταν η εντυπωσιακή ανταπόκριση της χώρας μας απέναντι σε αυτή την πρόκληση. Γιατί είναι μια πρόκληση. Η προετοιμασία της χώρας για την απορρόφηση και τη χρήση όλων αυτών των κεφαλαίων. Επειδή έτυχε να παρακολουθήσω από κοντά και ως ΚΕΠΕ, ήμασταν μέρος ενός μεγαλύτερου puzzle που αφορούσε την προετοιμασία της χώρας, την προετοιμασία του φακέλου που πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πήγε μάλιστα από τις πρώτες χώρες. Ήμασταν, από τις πρώτες χώρες οι οποίες προετοίμασαν το φάκελο, αλλά προετοίμασαν και ένα καλό φάκελο. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Πραγματικά ήταν πυρετώδεις οι προσπάθειες, ήταν αποτελεσματικές. Εντοπίστηκαν τα επενδυτικά έργα τα οποία έπρεπε, τα οποία έχουν μεγαλύτερη απήχηση στην ελληνική οικονομία. Είδαμε πολλά από αυτά. Ο κύριος Πρεζεράκος στον τομέα της υγείας μας πληροφόρησε για όλα αυτά τα έργα. Και η δική μας δουλειά στο ΚΕΠΕ ήταν να δούμε τις μακροοικονομικές επιπτώσεις του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να κάνουμε μια αντιπαραβολή στις εκτιμήσεις που είχε κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί δούλεψε και η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΣΟΕ, το Σώμα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Κάναμε λοιπόν αυτή την αντιπαραβολή με βάση τις επιλογές που ήδη είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους βασικές πυλώνες του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και με βάση την εφικτότητα και την κοστολόγηση η οποία υπήρχε και είναι λεπτομερέστατη. Λοιπόν, κατά την άποψή μου λοιπόν δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίδραση του σχεδίου ανάκαμψης θα είναι μεγάλη, αλλά θέλω να σημειώσω και κάτι άλλο. Επειδή πολύ συχνά το λέμε Ταμείο Ανάκαμψης, δεν είναι μόνο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι και Ταμείο Ανθεκτικότητας. Δεν είναι τυχαίο το οποίο λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Ανθεκτικότητας υπάρχει για να δηλώσει ότι πρέπει να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο. Για να δηλώσει ότι θα έχουμε και μελλοντικές κρίσεις στη χώρα. Μπορεί να μην είναι υγειονομικές, μπορεί να μην είναι οικονομικές, μπορεί να είναι άλλου τύπου κρίσεις, αλλά θα έχουμε κρίσεις. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τις κρίσεις είναι να είσαι ανθεκτικός. Τι σημαίνει ανθεκτικός? Σημαίνει να μπορείς να ανακάμπτεις γρήγορα μετά από την κρίση
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και σημαίνει να αμβλύνεις επίσης, να έχεις τη δυνατότητα να αμβλύνεις τις επιπτώσεις μιας κρίσης. Πώς τις αμβλύνεις τις επιπτώσεις μιας κρίσης? Εάν εξασφαλίσεις ότι οι υποδομές υγείας σου είναι πράγματι ανθεκτικές, αν εξασφαλίσεις ότι οι υποδομές της παιδείας σου είναι ανθεκτικές, αν γενικότερα πέρα από τα επενδυτικά έργα, τα οποία είναι σημαντικά, κάνεις και μεταρρυθμίσεις. Άρα, το σημειώνω αυτό, γιατί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το δεύτερο στοιχείο πέρα από τις επενδύσεις είναι και οι μεταρρυθμίσεις. Και συνοδεύεται όντως το σχέδιο Ελλάδα 2.0 και από μεταρρυθμίσεις και νομίζω όλο αυτό το πακέτο είναι σε θέση ικανό να προχωρήσει, γιατί επενδύσεις χωρίς μεταρρυθμίσεις θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν αποτέλεσμα, αλλά επενδύσεις με μεταρρυθμίσεις πράγματι μπορούν να οδηγήσουν και στην ανθεκτικότητα, όχι μονάχα στην ανάκαμψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Κυριακόβα για την επίδειξη πρωταθλητισμού και για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και την τήρηση του χρόνου σε γενικές γραμμές. Και τώρα θα μας δει ο επόμενος, εκπροσωπώντας τον ιδιωτικό τομέα, ο κύριος Ραγκούς. Ο κύριος, ναι, Ζαχαρίας Ραγκούς. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω ακριβώς από εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος ομιλητής, ο κύριος Λιαργκόβας, και θα πω ότι είμαστε σε μια ευχάριστη θέση σήμερα να συζητούμε κάτι το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που όλοι ελπίζουμε να εφαρμοστεί και να φέρει τα αποτελέσματα που πρέπει. Δεν είμαστε συχνά σε τέτοια θέση που να βλέπουμε το μέλλον τόσο θετικά. Θα ξεκινήσω με κάτι που είπε ο κύριος Σκυλακάκης και νομίζω ότι πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Είπε ότι ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλη αυτή η κρίση ήταν ορθολογικός. Εγώ θα πω ότι αυτό το πρόγραμμα, εύχομαι και ελπίζω και σχεδόν είμαι βέβαιος ότι θα τρέξει και θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Αφού ολοκληρωθεί, θα πρέπει να σκεφτούμε τι έχει αλλάξει ως προς αυτά που είπε ο κύριος Σκυλακάκης. Ως προς τον ορθολογισμό που λειτουργούν τα προγράμματά μας και η κοινωνία μας, ως προς την καινοτομία με την οποία βρίσκουμε λύσεις και ως προς την νοοτροπία που όλοι έχουμε αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που πρέπει. Ο ορθολογισμός μπορεί να είναι και οικονομικός και προϋπολογιστικός και όλα αυτά τα πράγματα. Η καινοτομία δεν είναι πάντα. Ούτε την προγραμματίζει την καινοτομία, ούτε είναι εύκολο να πας στην καινοτομία, αρκεί να βασιστεί σε αυτό που είπε πριν ο κύριος Λιαργκόβας, ότι χρειάζεται να γίνουν και μετασχηματισμοί σημαντικοί και κυρίως να επηρεάσουμε αυτό που λέμε νοοτροπία του κόσμου. Το ζήτημα που συζητούσαμε πριν λίγο μεταξύ μας ήταν το πού έχει μπλοκάρει τώρα το εμβολιαστικό πρόγραμμα και έχει μπλοκάρει και στον ορθολογισμό και στην καινοτομία και στην νοοτροπία. Και πρέπει να πάμε πίσω, να αναλύσουμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι τους οποίους πρέπει να διορθώσουμε. Νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο το κομμάτι της υγείας, αφορά ευρύτερο κοινωνικά ζητήματα. Ας πάμε στο κομμάτι της υγείας τώρα. Τι πρέπει να αποφύγουμε? Να αποφύγουμε να προετοιμαστούμε για την επόμενη κρίση μόνο. Δεν είναι μόνο οι κρίσεις που έρχονται και να προετοιμαζόμαστε για οποιαδήποτε κρίση, θα έρθουν. Και από εδώ και πέρα και η κοινωνία και η οικονομία και γενικώς το παγκόσμιο σύστημα είναι έτσι που θα φέρνει κρίσεις. Όμως ταυτόχρονα έχεις και μια καθημερινότητα να αντιμετωπίζεις. Πώς την αντιμετωπίζεις αυτή? Ας πάμε λοιπόν να δούμε μετά από αυτή την κρίση και μετά από αυτές τις επενδύσεις που έχουν γίνει, οι ανάγκες υγειονομικές δεν θα συνεχίσουν να είναι μεγάλες? Δηλαδή θα τη λύσουμε μόνο με one-off επενδύσεις ή χρειάζεται να το δούμε σαν κάτι που μπορεί να συνεχίζεται και να είναι σταθερό? Δυστυχώς και με το μήνυμα των αρχικών ομιλητών ότι ο κορονοϊός δεν έχει ολοκληρωθεί, η κρίση του κορονοϊού δεν έχει ολοκληρωθεί, θα έρθω και θα συμπληρώσω εγώ ότι εκτός από αυτό θα πρέπει να δούμε ότι ο κορονοϊός δημιουργήσει και ένα άλλο, μια νέα οντότητα που λέγεται αυτό το long COVID, δηλαδή η χρονιότητα της λίμωξης από κορονοϊό, που έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και που σύμφωνα με μελέτες, άνθρωποι που βγαίνουν από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, 20% από αυτούς αναγκάζονται να αλλάζουν
εργασία. Και το 37% έχει συμπτώματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Άρα αυξημένες ανάγκες. Αν σε αυτό προσθέσετε επίσης ότι έτσι κι αλλιώς μέσα στην κρίση έχουν μειωθεί οι ιατρικές πράξεις, δηλαδή πολλοί κόσμος δεν κάνει διαγνωστικούς ελέγχους, δεν αντιμετωπίζει χρόνια νοσήματα και αυτό κατά σύμπτωση πάλι είναι ένα 37% των ασθενών. Και εγώ θα βάλω και το σταθερό που πάντα το ξεκινάμε. Η επιστήμη προχωρεί και ανακαλύπτει νέα φάρμακα, που αυτά τα νέα φάρμακα έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε επενδύσεις, γιατί δίνουν και μεγαλύτερη αξία, μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Φανταστείτε να βρεθεί θεραπεία για τον κορονοϊό και να μην αντιλαμβάνεται κάποιος ότι πάλι κάποιο κόστος θα μεταφερθεί από εκεί. Υπάρχουν λοιπόν τρεις παράγοντες που μας δείχνουν ότι οι σταθερές υγειονομικές ανάγκες θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα αυξάνονται. Δεν είναι λοιπόν μόνο το ζήτημα της κρίσης, πρέπει να το δούμε. Το Ταμείο Ανάκαμψη, είπα από την αρχή ότι είναι χαρά μας και να βλέπουμε ότι το πρόγραμμα είναι πλήρες όσο μπορεί να το δει κανείς, έχει δημιουργηθεί με καλές διαδικασίες και ελπίζουμε όλοι ότι τέτοιες διαδικασίες, δηλαδή συμμετοχής των ειδικών, αλλά κυρίως συμμετοχής αυτών των απαραίτητων συμμετεχόντων με πρώτους ασθενείς, εμάς εταιρείες στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να συνεχιστεί και στην εφαρμογή του και πιστεύω ότι είναι κάτι που είναι γνωστό. Και κυρίως να δούμε κάτι σημαντικό. Το ίδιο πράγμα που κάνουμε εμείς το κάνουν και όλοι οι Ευρωπαίοι και όλος ο κόσμος παγκοσμίως. Το ερώτημα είναι, αναλογικά σε σύγκριση με τους άλλους, συγκριτικά θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά ή απλώς θα τους παρακολουθήσουμε? Γιατί όταν σκεφτείτε ότι η Γερμανία που έχει το πιο αναπτυγμένο υγειονομικό σύστημα, γίνονται ολέκληρες συζητήσεις τώρα για το τι μέγεθος επενδύσεων θα κάνουν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Και τελειώνω, ο ρόλος των εταιριών, το τελευταίο πράγμα, πολύ σημαντικό. Και εμείς οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουμε την ευθύνη μας. Όχι μόνο ως προς το ESG που λέμε ότι πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τη μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη, να προσφέρουμε στον κόσμο υψηλής ποιότητας εργασίας, καλά αμοιβόμενους, αλλά κυρίως το πώς συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πρέπει να συμμετέχουμε με υπευθυνότητα, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα έχει όρια και όχι κάποιες αντοχές στις οποίες πρέπει να σεβαστούμε όλοι. Αλλά όσο μιλάμε για ορθολογισμό, καινοτομία, νέα προϊόντα, νέα φάρμακα τα οποία μπορούν να φέρουν λύση στα προβλήματα των ασθενών, στο τέλος δεν πρέπει να μας μένει ούτε το νέα ούτε το φάρμακα, αλλά το ασθενών. Γιατί όπως είπε και προηγουμένως ο προηγούμενος ομιλητής, το σημαντικό δεν είναι τα 30 δις που χάσαμε. Σημαντικό είναι. Τα 30 δις θα τα ξαναβρούμε. Τους νεκρούς που είχαμε δεν θα ξαναβρούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές και ζητώ συγγνώμη που παραβιάσαμε το χρόνο. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις, γιατί πρέπει να κάνουμε χώρο την επόμενη ενότητα. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Γεια σας. Έχουμε και 5 λεπτά. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια παρέμβαση. Ναι, ο κύριος. Μικρόφωνο, χρειάζεται μικρόφωνο. Ο κύριος στο πρόσταπες. Ο κύριος Κυλακάκης περιέγραψε τους τομείς και τα κονδύλια, 11,5, αν τα συγκράτησε καλά, 11,5 δισεκατομμύρια, και στους τομείς πράσινη, ψηφιακή, εξωστρεφής. Για τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, μπορείτε, κύριε Ραγκούση, να μας περιγράψετε τι απαιτείτε ώστε εταιρείες του χώρου μας να επενδύσουν περισσότερο στη χώρα μας και να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια μέσα στα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Γρήγορα. Ορθολογισμός, καινοτομία, νοοτροπία. Τέλος. Όλα τα άλλα είναι οικονομικά στοιχεία που τα βρίσκει οποιοδήποτε. Σε ένα χώρο όπου δεν είναι αποδεκτή η καινοτομία, άρα κάποιος
που ασχολείται με την κοινοτομία θα διστάσει να πάει, εκεί που η νοοτροπία μπλοκάρει αυτά τα πράγματα ή τα αμφισβητεί και κυρίως εκεί που ο ορθολογισμός δεν λειτουργεί. Προσέξτε, μια εταιρεία που επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη, αν υπάρχουν αυτά τα τρία στοιχεία, δεν έχει κανένα λόγο να μην έρθει να επενδύσει. Το προσωπικό, τις ικανότητες του προσωπικού, την εκπαίδευση, την ανάπτυξή τους, την προοπτική τους, τη ρευστότητα, τις αναγκαίες επενδύσεις, όλα αυτά τα έχει, τα βρίσκει μεταξύ της. Ακούω πολλές φορές ότι δεν βρίσκουμε ανθρώπους με τις ανάλογες ικανότητες. Γι' αυτό είναι οι εταιρείες εδώ. Αν οι εταιρείες δεν επενδύουν στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του, ποιος θα το κάνει? Τα πανεπιστήμια που δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους, ας μεταφερθούν πόροι από τις ιδιωτικές εταιρείες. Νομίζω υπόθηκε πριν. Χρειάζεται συνεργασία σε κάθε. Ο κύριος Σκυλακάκης να επενδύσουμε κι εμείς για να λειτουργήσουν. Αλλά η απάντηση είναι εκεί. Ορθολογισμός, καινοτομία, νοοτροπία. Τέλος. Όλα τα άλλα βρίσκονται. Αυτά δεν βρίσκονται. Εν επαρκεία. Μια πολύ περιεκτική απάντηση. Ναι. Ναι, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω ότι και σε συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Σκυλακάκης, προβλέπονται αρκετές ενισχύσεις στα πανεπιστήμια για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και επιτέλους γιατί αυτό που λέμε το τρίγωνο της γνώσης, έρευνα, καινοτομία και εκπαίδευση, δυστυχώς δεν έχει βρει εφαρμογή στον πραγματικό τομέα. Είναι σαν να είμαστε στα πανεπιστήμια σε μοναστήρια, κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά δεν έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Είναι καιρός πια αυτή την αγκύλωση δεκαετιών να την ξεπεράσουμε και τα πανεπιστήμια να πάνε μαζί με τις επιχειρήσεις, μαζί με την πραγματική οικονομία και να δημιουργήσουν θετικά για τη χώρα, για το σύνολο της χώρας. Νομίζω όλοι είναι μια κατάσταση, όπως λέμε, win-win. Έχουμε να κερδίσουμε όλοι από μια τέτοια διαδικασία. Μπορώ να παρατηρήσω ότι αυτό το πάνελ έχει τους απαιτούμενους τρεις καθηγητές. Ένας, δύο, τρεις. Και ο ιδιωτικός τομέας, dry professor. Σας ευχαριστώ πολύ, όλους και όλες. Και δίνουμε τη σκητάλη στην επόμενο τραπέζι.